Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα motovlog σε αυτή εδώ πέρα την καναλάρα. Ένα motovlog για τους πιστούς, για αυτούς που το ζητούσατε. Έχουμε πόσους μήνες πραγματικά να κάνουμε motovlog. Ο λόγος που δεν έχω ξανακάνει motovlog από τότε είναι και διότι ο καιρός δεν ευνοούσε στο να βγούμε έξω με τη μηχανή και να κάνουμε έτσι τη βόλτα μας με μια κάμερα. Καθώς επίσης και ότι είχα βάλει ένα στόχο από likes, τον οποίο και νομίζω δεν φτάσαμε ποτέ. Άμα αυτό το motovlog δεν φτάσει τα 3.500 like, δεν ξαναβγάζω motovlog. Αλλά δεν πειράζει, εγώ σήμερα γούσταρα να βγούμε να κάνουμε ένα motovlog έξω και όχι μόνο μου, μαζί με τον αδερφό μου. Γεια σου Μιχάλη. Τι κάνεις? Πώς πάει το μηχανάκι? Σήμερα θα μιλήσουμε και για την ιστορία σου. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν ξέρετε, δεν σας έχω πει. Διότι το κανάλι, επειδή είναι κωμικό, κάνουμε μόνο κωμικά βίντεο και δεν μιλάμε καθόλου προσωπικά. Σήμερα θα μιλήσουμε προσωπικά. Να μιλήσουμε τέατε. Βοηθήστε με να φτάσουμε 50.000 εγγραφές κάνοντας μία εγγραφή, εσύ που βλέπεις τώρα αυτό το βίντεο, και ένα like. Καθώς άσε μου κάτω και το σχόλιο σου για το τι μηχανάκια θέλεις να παρουσιάσουμε στα επόμενα motovlogs. Γιατί σκέφτομαι να δανείζομαι μηχανάκια από φίλους μου, έτσι με διάφορες ιδιαιτερότητες, και να κάνουμε motovlog με διάφορα άλλα μηχανάκια. Γιατί εντάξει, τα δικά μας τα έχετε δει. Οπότε καιρός είναι για μια αλλαγή. Θα σας κρατήσω την καλή ιστορία με τον αδερφό μου για αργότερα. Ένα ατύχημα που έπαθε, η κάμερα θολώνει και μου σπάει τα νεύρα. Θα πάει μπρου. Στο τελευταίο motovlog θυμάμαι ότι σας είχα πει ότι δεν έδωσα σήματα διότι δεν με αφήσανε λόγω του rapid. Σήμερα λοιπόν με μεγάλη μου χαρά σας λέω ότι από τότε έδωσα σήματα και τα πέρασα. Ναι, με ένα λάθος το οποίο πραγματικά ήταν γελίο. Είδα μετά το λάθος και λέω πόσο χάζος είσαι ρε PL που έκανες ένα τέτοιο λάθος. Άμα είχα κάνει άλλο ένα λάθος θα είχα κοπεί και ήταν πραγματικά πανεύκολη ερώτηση. Πέρασα τα σήματα και της μηχανής και του αυτοκινήτου και του κώδικα επιτέλους. Η μέρα που γυρνάω αυτό το βίντεο είναι 18 Απρίλη. Δεν ξέρω πότε θα βγει αυτό το motovlog, υποθέτω μετά από 2-3 μέρες. 17 Μαΐου εγώ δίνω δίπλωμα. Και μόλις κλείσω τα 18 θα πάω να βγάλω και το δίπλωμα για 125 κυβικά, γιατί τώρα και το 50 να βγάλω δεν με καλύπτει, όπως έχω ξαναπεί, με αυτό το μηχανάκι. Δείτε τι γίνεται ρε. Τις δύο τελευταίες μέρες έχει πάρα πολύ αέρα ρε, πραγματικά. Για πρώτο μου αυτοκίνητο είμαι ανάμεσα σε ένα τετραθέσιο. Δεν ξέρω, αλλά έχω πάρα πολύ αγάπη. Μ' αρέσει υπερβολικά πολύ το Sirocco, το Volkswagen. Έχω βρει ένα, είναι πραγματικά υπέροχο αυτοκίνητο. Και είμαι και ανάμεσα σε σμαρτάκι. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια εσείς στη θέση μου τι θα παίρνατε για πρώτο αυτοκίνητο και ποιο σας αρέσει πιο πολύ. Θαυμάστε αδερφό PL. Εδώ, πάνω στη μηχανή. Πάντα κράνος, όπως βλέπετε και όπως λέμε σε κάθε βίντεο. Και κάπου εδώ διακόπτουμε την υπέροχη βιντεά που παρακολουθείτε για να σας μιλήσω για το χορηγό του σημερινού βίντεο. Το βλέπετε αυτό εκεί πέρα, αυτό εκεί, αυτή εκεί την κορνίζα. Η Ex Reart λοιπόν μου έστειλε δύο υπέροχα κάδρα. Το ένα είναι το iPhone 5S και μου έχει στείλει άλλο ένα που το έχω στο κουτί του. Μισό να το φέρω γι' αυτό. Ex Reart, το ανοίγουμε να σας το δείξω και αυτό. Είναι ένα Game Boy υπέροχο κάδρο. Πραγματικά είναι απίστευτη δουλειά που κάνουν. Και θα μου πείτε τι κάδρα είναι αυτά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ας πάρουμε το iPhone επειδή μου αρέσει η Apple. Ουσιαστικά αυτή η εταιρεία παίρνει παλιά κινητά Apple Watch και άλλα διάφορα προϊόντα τεχνολογίας και τα κάνει κομματάκια. Έχει πάρει το iPhone 5S, έχει βγάλει την κάμερα, έχει βγάλει τον επεξεργαστή, έχει βγάλει μπαταρία εδώ πέρα, την μπροστά οθόνη, το back, το πίσω μέρος του κινητού και το έχει κάνει ένα υπέροχο κάδρο και δίπλα από κάθε εξάρτημα γράφει το τι είναι. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω αφήσει το site τους, μπορείτε να πάτε να τα κοιτάξετε όλα και εννοείται δεν θα σας άφηνα έτσι. Μίλησα λοιπόν με την εταιρεία και μου είπε να κάνουμε giveaway ένα κάδρο για έναν τυχερό από εσάς που βλέπει αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα κάνετε ένα like στο βίντεο, θα αφήσετε ένα σχόλιο και θα κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι. Εννοείται άμα θέλετε να κάνετε και ένα follow στο Instagram, διότι εκεί πέρα θα ανακοινώσω τον νικητή. Το giveaway θα λήξει σε 2 εβδομάδες από τη μέρα που βγαίνει αυτό εδώ πέρα το βίντεο, οπότε δεν έχεις να χάσεις τίποτα απολύτως. Απλά πάρε μέρος για να μορφύνεις ακόμα περισσότερο το δωμάτιό σου. Λοιπόν, θα πω τώρα για την ιστορία σου. Για με την ιστορία που θα ακούσετε είναι όλα στη ζωή. Ελπίζω κανείς σας να μην το πάθει. Την οποία εγώ θα εξηγήσω και εσύ ρε. Why you bullying me? Είχαμε βγει με τον αδερφό μου βόλτα και είχαμε πάει σε μια παραλία. Κάναμε εμείς κανονικά εκεί πέρα τη βόλτα. Σε κάποια φάση είχε και κίνηση. Ο αδερφός μου, εντάξει, επειδή δεν είναι ότι δεν ξέρει, αλλά δεν είναι ότι έχει και την ίδια εμπειρία με μένα. Πηγαίναμε πολύ σιγά. Μπράβο, κύριος αδερφός μου και τα φλασάκια του βλέπω. Μπράβο, μας έφερε σε αδιέξοδο. Εν τω μεταξύ, δείτε λίγο τι γίνεται από τον αέρα. Δείτε λίγο πραγματικά τι γίνεται από τον αέρα.
Αν δεν έχει απαγορευτικό τι στοίχημα. Και που λέτε, πήγαμε σε μια παραλία όπου επειδή είχε φυσήξει τις προηγούμενες μέρες, είχε άμμο σε όλο το δρόμο. Περίπου 6 μήνες πριν, μπορεί και παραπάνω. Μπαίνουμε στην παραλία, κάνουμε το γύρο και εκείνη την ώρα πετάχτηκε. Εγώ ήμουν μπροστά, ο αδερφός μου ήταν από πίσω. Μπροστά μου βγαίνει ένα αυτοκίνητο. Και φρενάρω τέλος πάντων εγώ έτσι, απότομα. Και ο αδερφός μου δεν κρατούσε σωστή απόσταση. Στο συγκεκριμένο μηχανάκι το βέλος, άμα πατήσει το πίσω φρένο, πιάνει αυτόματα και μπροστά. Δηλαδή λειτουργεί έτσι ώστε πατιέται και το μπροστά φρένο και το πίσω. Αυτόματα. Και πιάνουν και τα δύο φρένα. Ενώ του είχα πει, α, σταματάς μόνο με το πίσω φρένο. Θα πατάς μόνο το πίσω φρένο. Μου έλεγε εντάξει, εντάξει. Και επειδή δεν είχε την εμπειρία και φρέναρε απότομα, γιατί όπως σας είπα δεν είχε σωστή απόσταση αφήσει μεταξύ μας, πάτησε μόνο το μπροστά φρένο, με αποτέλεσμα έκανε αυτό εδώ το πράγμα. Πατίνιαρε το μηχανάκι και επειδή είχε άμμο έκανε αυτό το πράγμα και έπεσε. Ζευλώνει έτσι το τιμόνι και προσπαθούσε και έκανε έτσι 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 και δεν τα κατάφερε. Έφυγε το μηχανάκι έτσι τέλος πάντων και έπεσε και γλιστρούσε και το πόδι του. Εγώ εν τέλει να ακούω το φρεναρίδι, να κοιτάω από τον καθρέφτη και βλέπω τον αδερφό μου και πέφτει. Τρόμαξα πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Και ο αδερφός μου έπαθε ένα ψηλό σοκ, γιατί εντάξει, πρώτο του πέσιμο. Εννοείται ότι ο αδερφός μου φορούσε το κράνος, γιατί αν δεν το φορούσε το κράνος, παιδιά, τύπησε το κεφάλι του έτσι. Και το κράνος ακούστηκε. Και ούτε θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να είχε γίνει. Πέφτει, γεμίζει όλο του το πόδι, γίνεται ένα γδάρσιμο. Ο αδερφός μου να βάζει τα κλάματα από τον πόνο και από το σοκ. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα που έγινε από απέναντι είχε μια καφετέρια και σηκώθηκαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν τον αδερφό μου, του βάλανε και νερό κτλ. Εγώ έκανα ένα λάθος, το οποίο όταν το έκανα δεν γνώριζα. Έπεσε και τον έβαλε αδικάβαλο και πήγαμε σπίτι μου και αφήσαμε το μηχανάκι εκεί πέρα. Κανονικά δεν έπρεπε να τον πάρω σπίτι, έπρεπε να πάρω τηλέφωνο τη μητέρα μας, να έρθει να τον πάρει. Τέλος πάντων, ήμασταν στην κουζίνα. Από την ένταση και όλα αυτά, λιποθύμησε. Ειλικρινά, χέστηκα πάνω μου, ειδικά η μάνα μου. Και φανταστείτε ότι όλα αυτά έγιναν με ταχύτητα 10, 15, τίποτα δηλαδή. Οπότε αυτό ήταν ένα story time που έπαθε ο αδερφός μου πριν από αρκετούς μήνες. Εν τω μεταξύ, εκείνη την καφετέρια ήταν και κάτι φίλοι μου. Και θυμάμαι ότι λέω στον ένα φίλο μου, σου αφήνω εδώ το μηχανάκι, πάω το παιδί σπίτι και έρχομαι να το πάρουμε, να το γυρίσουμε μαζί. Και μου λέει, εντάξει, να σε καλά, επειδή ξέρω ότι μπορεί να βλέπεις αυτό το βίντεο. Επειδή ναι, παιδιά, και έχω και φίλους μου που βλέπουν τα βίντεο μου. Cringe. Πάμε να σας πω μερικά σχέδια για το κοντινό μέλλον. Σε ένα μήνα περίπου, σε 1,5 μήνα, δίνω πανελλήνιες. Λογικά ή αυτό ή το επόμενο βίντεο θα είναι το τελευταίο για αυτό το μήνα και για τον επόμενο ένα μήνα, διότι θέλω να αφοσιωθώ τελείως στο διάβασμα, να τα δώσω όλα, ένας μήνας έμεινε, να δώσω πανελλήνιες, να πάνε στο καλό και μετά να έχουμε ένα καλοκαίρι με full γαμάτα πράγματα. Πάρα πολλά βίντεο, έχω μιλήσει με κάποιους TikTokers να κάνουμε κάτι βίντεο. Θα γελάσετε πάρα πολύ και με κοπέλες TikTokers. Αυτό πρέπει να το περιμένετε. Χρειάζονται και θυσίες προκειμένου να πετύχεις τους στόχους σου. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, ότι στο eSnacks.gr θα ανεβαίνουν κανονικά βίντεο. Για όσους δεν ξέρουν, έχω μια συνεργασία με το eSnacks.gr. Πάρα πολύ γαμάτα βίντεο που δοκιμάζουμε ακραία snacks και πάρα πολύ άλλα από το εξωτερικό. Μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε, να κάνετε μια εγγραφή για να ξεκινήσουμε και τα giveaways. Αυτό ήταν το σημερινό motovlog. Χαλαρή βολτούλα με τον αδερφό μου. Ένα γεια. Κόντρα. Εννοείται πως όχι. Κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή. Περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε τη γνώμη σας για αυτό το βίντεο και για τα ερωτήματα που σας έθεσα μέσα στο βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια.